Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξετάζουμε σήμερα τον πρώτο προϋπολογισμό της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας μετά από 21 νομοσχέδια και 4 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όπου συστηματικά στείνεται ένα αυταρχικό, συντηρητικό, παλαιοκομματικού τύπου κράτος της δεξιάς και κλείνει έτσι ο κύκλος με τον προϋπολογισμό του 2020, που προβλέπει ακριβώς με τα οικονομικά του στοιχεία την εφαρμογή αυτής της πολιτικής με ιδεολογικό πρόσημο, της πολιτικής για λίγους και πολύ λίγους σε βάρος της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων στρωμάτων. Πού αλήθεια οδηγείται την ελληνική κοινωνία με όλα αυτά που προϋπολογίζετε σήμερα, για να υλοποιήσετε τον σχεδιασμό που ήδη νομοθετήσατε στους 5 μήνες της διακυβέρνησής σας, την οδηγείτε στη γενική απορρίθμιση με την κατάργηση αξιών, κανόνων και δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν διαχρονικά με κοινωνικούς αγώνες. Την οδηγείτε στην αύξηση των ανισοτήτων με την περικοπή των κονδυλίων για το κράτος πρόνοιας. Η κοινωνική συνοχή και η μείωση της ψαλίδας του ακραίου πλούτου και της ακραίας φτώχειας είναι άγνωστες έννοιες στην νεοφιλελεύθερη αντίληψη και στην πολιτική σας. Και τι θα πείτε στον ελληνικό λαό που θα υποστεί τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, γιατί προεκλογικά φυσικά, αλλά λέγατε για την εφαρπαγή της ψήφου του. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ας δούμε πώς μεταφράζονται κοινωνικά οι αριθμοί προβλέψεις του προϋπολογισμού. Στην ανάπτυξη μιλούσατε προεκλογικά για αύξηση 4%, καταλήγετε στο 2,8% με αλχημίες και δημιουργική λογιστική. Μιλάτε για κίνητρα σε επιχειρήσεις με τον υπέρτατο για σας στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Γι' αυτό άλλωστε κατευθύνετε τα 616 εκατομμύρια ευρώ από το συνολικό 1,18 δις ευρώ, δηλαδή το 50% του δημοσιονομικού χώρου, στις επιχειρήσεις χωρίς εγγυήσεις για επενδύσεις, αφού μειώνεται και τη φορολογία των μερισμάτων. Και εδώ όμως, τη μερίδα του Λέοντος θα δικαρπωθεί μόνο το 2,5% των επιχειρήσεων, οι 6.000 μεγάλες επιχειρήσεις που πράγματι θα κερδίσουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Πώς επωφελούνται ανάλογα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το 85% και πλέον του επιχειρηματικού κόσμου στη χώρα μας? Η απάντηση σας έχει δοθεί από τη ΓΕΣΕΒΕ. Μιλούσατε προεκλογικά για κατάργηση των 29 άδικων φόρων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, ποιους ή ποιον καταργείτε? Λέτε ότι θα αυξηθούν οι μισθοί ενώ έχετε ήδη καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά επιπλέον και τις ασφαλιστικές δικλείδες των απολύσεων. Βέβαια, εσείς προβλέπετε ότι όλα αυτά τα καλά θα αυξηθούν το 2020 και μάλιστα το μόνο κακό, το πρόβλημα της ανεργίας δηλαδή, θα μειωθεί μέσω της ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά, θα βρεθούν στον δρόμο 3.500 νέοι επιστήμονες που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ. Επίσης, περίμενα να προσληφθούν 2.500 γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό το 2019 με βάση την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, αλλά δυστυχώς δεν προκάμαται. Περιμένουν επίσης εργασία καθηγητές, δάσκαλοι, εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό που ευθαρσώς τους διατυμπανίζεται ότι θα προσλάβετε τα δικά σας παιδιά και ας μην έχουν τα προσόντα. Κυβέρνηση είμαστε, αλλάζουμε και τα κριτήρια, τα προσόντα, τις αμοιβές και τους νόμους κατά όπως μας εξυπηρετούν, αρκεί τα δικά μας παιδιά να βολευτούν με παχυλούς μισθούς. Εσείς δηλώσατε άλλωστε ότι στη θέση αυτών των 3.500 εργαζομένων θα προσλάβετε 500 άλλους με μισθό 3.000 ευρώ. Στην κοινωνική πολιτική τι λέτε? Λέτε ότι πολλά έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και επειδή απορριθμίζεται από ιδεολειψία οτιδήποτε έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καιρός είναι τώρα να μειώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους. Επικοινωνείτε μάλιστα με την Πανοκρουσία στο επίδομα των νέων γεννήσεων με 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, σαν να ομιλείτε σε άλλη γλώσσα από την ελληνική. Ποιος Έλληνας πολίτης δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι ένα δωράκι πυροτέχνημα μπροστά στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας? Ανάγκες σε κοινωνικές δομές, σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και σε άλλες ανάγκες της πραγματικής ζωής, όπου σε όλα αυτά που προείπα κάνετε περικοπές. Οι αριθμοί προβλέψεις τι δείχνουν? Μείωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας κατά 369 εκατομμύρια, ενώ θα κληθεί να καλύψει και τις επικουρικές συντάξεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το δικό του προϋπολογισμό. Επιπλέον, οι 500.000 εκκρεμείς συντάξεις, που ευτυχώς είναι μόνο 100, που διακήρυται ο Υπουργός κ. Βρούτσης ότι θα διεκπεραιώνονται εντός μηνός ή μηνών, τι θα απογίνουν? Από ποιον προϋπολογισμό θα καλυφθούν, αφού μειώνεται ο αντίστοιχος κωδικός κατά 200 εκατομμύρια ευρώ? Κάτι δεν πάει καλά με τις διακηρύξεις και τους αριθμούς.
Κυρίες και κύριοι, παρόλα αυτά προβλέπεται και μια γενναιόδορη αύξηση στον προϋπολογισμό και αυτή αφορά στις δαπάνες προεδρίας της κυβέρνησης. Τριπλασιάζονται οι δαπάνες στα 30,2 εκατομμύρια συγκριτικά με τα 9,8 εκατομμύρια του προϋπολογισμού του 19. Προβλεπόμενο κόστος μισθοδοσίας για το 20 17,4 εκατομμύρια, ενώ για το 19 ήταν μόνο 7,9. Ακόμα κι αν οι δαπάνες του Εθνικού Τυπογραφείου, που ήταν 5,5 εκατομμύρια το 19, καλυφθούν από το προϋπολογισμό της Προεδρίας, και πάλι υπάρχει μια αύξηση κατά 5 εκατομμύρια περίπου. Είναι οι δαπάνες αυτού του Πρωθυπουργοκεντρικού, επιτελικού κράτους, που με τόση βιασύνη, σαν έτοιμοι από καιρό, ψηφίσατε για να βολέψετε κι άλλα δικά σας παιδιά με τα κλητούς χωρίς τυπικά προσόντα. Θέλω να αναφερθώ στην αυτοδιοίκηση ως πρώην δήμαρχος και να δηλώσω ότι είναι άνθρακας ο θησαυρός των προσδιοκιών που είχατε δημιουργήσει προεκλογικά. Προβλέπεται αύξηση των εσόδων των Δήμων κατά 111 εκατομμύρια για το 2020, όχι όμως από κρατική ενίσχυση, ούτε από τα παρακρατηθέντα που διεκδικεί η αυτοδιοίκηση διαχρονικά, αλλά από την αντιπαραβολή των στοιχείων των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων από το Ε9. Οι πολίτες που μας ακούν, ας ετοιμάσουν τις καταθέσεις τους, καθώς και τις άλλες οφειλές δημοτικών τελών. Αναρωτιέμαι αν έχετε εικόνα του τι συμβαίνει στη μέση οικογένεια. Αναρωτιέμαι αν οι χιλιάδες άνεργοι, ευάλωτοι πολίτες που η αυτοδιοίκηση στήριξε και στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και κατάφερε μέσα από τις κοινωνικές δομές, τα κοινωνικά παντοπολία, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, τα επιδόματα ενοικίου και ηλεκτροδότησης και άλλα, να τους κρατήσει όρθιους. Πώς θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προϋπολογισμού σας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία παρά το τέλος των μνημονίων βρίσκεται σε μεταβατική δύσκολη θέση. Το κράτος πρόνοιας είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μέχρι να δούμε αποτελέσματα από τις προβλέψεις σας. Ξαφνικά δεν θα πλουτίσουν και αυτοί όπως και η χώρα μας από τις επενδύσεις. Όμως, για όποια επαγγελματική ομάδα και αν διαβάσουμε τους αριθμούς, δεν υπάρχουν καλύτερα νέα. Οι αγρότες τι περιμένουν από αυτόν τον μειωμένο κατά 50 εκατομμύρια προϋπολογισμό? Την ελάφρυνση των 173 ευρώ το χρόνο από τη μείωση του συντελεστή σε 9% έως τις 10.000 ευρώ? Όμως είχαν ήδη αφορολόγητο μέχρι 9.500 ευρώ και επιπλέον η πρωτοβολή φόρου μειώνεται μόνο 5%. Οι δε συνεταιρισμένοι αγρότες θα τιμωρηθούν κιόλας, αφού δεν προβλέπεται για αυτούς καμία ελάφρυνση. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ ένα λεπτό. Ψίχουλα σε σχέση με τις προεκλογικές σας εξαγγελίες. Τι απέγινε παρεπιπτόντως η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο? Θα ενισχυθεί η στελέχος του Υπουργείου με τις 180 μόνιμες θέσεις εργασίας? Θα ενισχυθούν οι παραγωγοί ελαιόλαδου, βαμβακιού, ροδάκινων και άλλων προϊόντων που οι τιμές τους δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής και είναι όλος ο αγροτικός κόσμος ανάστατος? Οι ελεύθεροι επαγγελματίες τι περιμένουν? Τον μποναμά του ΕΦΚΑ, που δυστυχώς θα είναι αυξημένος κατά τις δηλώσεις κατά 20% για το 80% των ασφαλισμένων. Οι συνταξιούχοι δεν ελπίζουν κι αυτοί σε καλύτερες μέρες, αφού η 13η σύνταξη καταργείται. Όμως ο Αϊβασίλης φέρνει και ένα δωράκι στους μισθωτούς, μία αύξηση κατά 2 ευρώ το μήνα. Ίσως μπορέσουν με αυτά να καλύψουν την αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, την αύξηση του έμφυα λόγω αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, την αύξηση των δημοτικών τελών που ανέφερα πριν. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας, θέλω να επισημάνω πως παρά το γεγονός ότι η χώρα μας δεν βρίσκεται πλέον σε καθεστώς επιτροπίας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον προϋπολογισμό θέτει υπό επιτροπία τους πολλούς Έλληνες πολίτες. Συνεχίζει να εφαρμόζει λιτότητα και περιορισμούς για το κράτος πρόνοιας και στοχοποιεί τους εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά όλη τη μεσαία τάξη, τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους, τους νέους επιστήμονες και ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στους προσφυλείς, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, των οποίων τα συμφέροντα προασπίζεται έχοντας νομοθετήσει εσπεσμένα σαν να υπήρχε καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των προεκλογικών γραμματείων της. Η νέα χρονιά δεν φέρνει νέα καλά για τους Έλληνες πολίτες. Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής που εκφράζεται από τον προϋπολογισμό θα οξύνει περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες και θα ξανακυλήσει πολλούς ευάλωτους πολίτες στην ακραία φτώχεια. Σας καλώ να επισκεφτούμε τις περιφέρειες, να δούμε από κοντά τη φτώχεια και την ανεργία, να αλλάξουμε την πολιτική της λιτότητας, γιατί προβλέπω ότι αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν οι αγρότες, οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, που θα βγουν στους δρόμους και θα φτάσουν ως εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Νικολακόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία.